Προχθές, Χρήστο, είδα ακριβώς το αντίθετο. Δεν μας έχει συνηθίσει το Δοξάτο σε τέτοιο παιχνίδι. Δεν έπιασε καλή απόδοση. Χωρίς να θέλουν να μειώσει και την απόδοση, βέβαια, των Αμπελοκήπων. Έτσι, στάθηκε πάρα πολύ καλά η ομάδα των Αμπελοκήπων. Πίεσε, με παίχτη λιγότερο, προηγήθηκε. Θα έλεγα ότι περισσότερο έχασε το Δοξάτο από την μη καλή απόδοση. Ήταν αυτό που περισσότερο. Θέλω να σταθώ όμως περισσότερο να παρακολουθήσουμε στα στιγμιότυπα ορισμένα λάθη του διαιτητού. Μου για να δούμε εικόνα αυτό το παιχνίδι. Δεν έπρεπε να βάλουν νεαρούς διαιτητές για ένα παιχνίδι και ειδικά όπως είναι και το Ξάδο που πρωταγωνιστεί. Έτσι θα δούμε ότι και στην κόκκινη κάρτα και όσον αφορά σε ένα στιγμιότυπο με τη λήξη του ημιχρόνου ήταν και λίγο ευθράπελο βέβαια. Διευθύνης ο Μαμσάκος. Μαμσάκος. Εδώ η παρουσία. Γεωργιάδης δεν πιάνει καλά. Το σούτ. Είχαμε την κορυφή του Ρέντου στον Παρδίδη. Ναι. Ο Ρέντος ο οποίος θα πήρε πάνω στον Αγκαλάκη. Και ο Μαγκανάρης πήρε από τους Ιταλούς και τους Ιταλούς. Μανσάκος, Μαρμαρίδης και Μαυρομελίδης. Εδώ ένα παιχνίδι ανακοίνωσε. Θα λέγαμε την πρωτοβολία σουτ του Παπαδόπουλου του Κώστα. Η ομάδα και αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή είχε ανοίξει και το παιχνίδι. Η ομάδα του Αμερικανίδη. Το σκόρ έγινε ένα σουτ έξω από την περιοχή κοντράρισε σε κάποιον παίκτη. Καμπύλη τροχιά. Και στο πόδι του Μάκος. Μαυρομελίδης και Μαυρομελίδης. Ένα παιχνίδι ανακάλυψε θα λέγαμε την πρωτοβολία από τη σουτ η ομάδα του Μαυρομελίδης. Και η ομάδα των Αμερικανών ανοίγει. Το σκόρ έγινε ένα σουτ έξω από την περιοχή κοντράρισε σε κάποιον παίκτη. Της ομάδας του Δοξάτου. Είχε κόσμο στον Δοξάτου. Κοντράρισε και η μπάλα πήρε μια ρόλα. Δεν πήγε μισό. Κακός. Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης. Νίξε τον Αγαπούσα. Και το